Καλώ στο βήμα τον Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια για όλη την συνεργασία που έχουμε αυτού του 15 μήνε στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα. Κύριοι συνάδελφοι υπουργοί στο Υπουργείο Ανάπτυξη, κυρίε και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνησή μα, από την πρώτη στιγμή που πήραμε την εντολή από τον κύριο Πρωθυπουργό να αναλάβουμε το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων και λήθη η πρωτοβουλία να περάσει στο δικό μα Υπουργείο. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ήταν μια σημαντική απόφαση που τότε πολλοί μπορεί να μην είχαν καταλάβει τη σημασία της. Όμως ένα χρόνο και κάτι μετά και οι πιο δύσπιστοι, αγαπητέ Χρήστο, έχεις βοηθήσει πολύ σε αυτό, πρέπει να έχουν πιστεί ότι ήταν μια σωστή απόφαση που έγινε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Μέσα αυτόν τον ένα χρόνο έχουμε ήδη παρουσιάσει έργο. Η πρώτη μεγάλη επένδυση που η κυβέρνησή μας πέτυχε να φέρει στην Ελλάδα ήταν της Pfizer Θεσσαλονίκη, το μεγάλο Digital Center. Και η πρώτη μεγάλη εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν το ThesinTech, που ένα χρόνο και κάτι μετά έχει ήδη προχωρήσει, λαμβάνει σάρκα και οστά, έχουν γίνει μεταβιβάσεις της γης, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και στείνεται στη Θεσσαλονίκη με μεγάλες επενδύσεις που κατευθύνονται εκεί στο R&D. Στην Αθήνα, αφού προχωρήσαμε το διαγωνισμό για τη μετεγκατάσταση των γραφείων, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΓΕΤ, όπου θέλω να το πούμε αυτό, όταν πήγαμε, το πρώτο πράγμα που είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, είναι ότι δεν μπορεί η ΓΕΤ να είναι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα, θα με επιτρέψετε να πω, αχούρι. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ έχουμε ήδη προχωρήσει το διαγωνισμό. Σε λίγο καιρό η ΓΕΤ θα βρίσκεται σε ένα κτίριο κόσμημα. Αυτό που θα θέλουμε να βλέπουν οι ξένοι επενδυτές σε μια χώρα που πράγματι επενδύει στην έρευνα και στην τεχνολογία και δεν βλέπει την έρευνα και την τεχνολογία ως ένα αποπέδι. Η τρίτη μας κίνηση ήταν το Χροπή, το κέντρο καινοτομίας, κύριε Πρόεδρε, στην Αθήνα, λίγα μέτρα από εδώ. Όπου τόσες δεκαετίες βλέπουμε να υπάρχει ένα κουφάρι, όπου δεν γινόταν τίποτα, και αυτή η κυβέρνηση ήδη έχει προχωρήσει τις διαδικασίες, ως σε λίγους μήνες, στο χώρο της πρώην Χροπή, να υπάρχει το πρώτο πραγματικό μεγάλο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας στην Αθήνα. Δεν θα σας κουράσω με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ούτε για τις αποπροσβέσεις, ούτε για τους αγγέλους, ούτε τίποτα. Θα έρθω κατευθείαν στο Elevate Greece. Ερχόντουσαν στο γραφείο μας διάφοροι και μας λέγανε, κύριε Πρόεδρε, είμαστε νεοφυείς επιχειρήσεις. Είμαστε νεοφύης επιχειρήσεις. Είμαστε επιχειρήσεις καινοτομίας. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν ήξερε ποιες πραγματικά ήταν και ποιες όχι. Κατά δήλωσή του, κάποιος είναι ή δεν είναι. Ο κύριος Δήμας είχε την πρωτοβουλία, τον ευχαριστώ πάρα πολύ με αυτό. Θέλω επί τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω. Κύριε Πρόεδρε, μου έχετε δώσει εξαιρετικούς συνεργάτες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουμε φτιάξει μια πολύ ισχυρή ομάδα. Με τον κύριο Τσακίρη, δεσμεύσαμε ευρωπαϊκούς πόρους για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα και ο κύριος Δήμας ανέλαβε να φτιάξουμε την πλατφόρμα. Που θα είναι η διαδικτυακή πύλη εισόδου, όπου όλες οι εταιρείες που έχουν καινοτομία, που έχουν έρευνα, θα μπορούν να καταγράφονται και να γίνονται αντικείμενο της κυβερνητικής πολιτικής και πάνω σε αυτές να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο φυσικά η δική μας κυβέρνηση, και οι επόμενες κυβερνήσεις, να ασκούν πολιτική, να έχει συνέχεια το κράτος και να αξιοποιήσουμε τα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η πατρίδα μας, που είναι λαμπρά μυαλά. Μυαλά που έχουν μείνει εδώ και πρέπει να παλέψουμε για να μείνουν εδώ με καλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και λαμπρά μυαλά που έφυγαν και που δίνουμε αγώνα για να γυρίσουν πίσω. Άλλωστε και η ανακοίνωση της επενδύσεως Microsoft είναι ένα παράδειγμα επενδύσεως για να φέρουμε λαμπρά μυαλά από το εξωτερικό και να γυρίσουν στην Ελλάδα και να πιάσουν δουλειά εδώ και να μεταφέρουν τεχνογνωσία. Όλα αυτά λοιπόν είναι προϊόν σκληρής δουλειάς, δεν είναι λόγια του αέρα, είναι πραγματικότητα και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, μια ιστορική ημέρα γιατί πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Πολλές επιχειρήσεις που σήμερα δεν ξέρουμε ποιες είναι, αλλά που μετά από μερικά χρόνια μπορεί να μιλάμε για αυτές με θαυμασμό, θα έχουν ξεκινήσει την πορεία τους μέσα από το Elevate Greece και θα έχουν τύχει από το κράτος της υποστηρίξεως που τους χρειαζόμαστε και πρέπει να τους δώσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμα. Πάμε καλά.